από επιμνήσεω φέρτσονται, από φωνή φροντίζει τη λιάση. Αναβαίνει στο όρι και τα παίρνει στη παιδεία, ει τον τόπο των εθιμελίων σε αυτά. Όλοι ορεύουν, όπου παρελέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψει τη γη, που εξαποστέλλουν τη γάση φάραξη, αναμέσων των ωραίων διαιρέσονται ύδατα, ότι ούσοι πάντα τα θερία του αγρού, προσέξονται όλα τα ύψησαν αυτών, επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει τη φωνή. Ποτίζουν όλοι των υπερών αυτού, από καρπού των έλεγχων φαντασίζονται εκεί, που εξανατέρουν τον τρόπο τη φύγεση, και πλώει την δουλειά των ανθρώπων, του εξαρτήν άρθρων εκ της γης. Και είδο σε φρένει καρδία ανθρώπου, του ηλαρή με πρόσωπον ελαίο, και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίσω τα ξύλα του πεδίου, και κέντρε του λιμάνου μα επίτευσα, εκεί στρουφία ενό έψου του ηρωδού με την κοία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τα σελάφη, πέτρα κατά τη γη τη λαγωγή, επί τη Ελλήνη και του ο ήλιο έπρεπε την κρίση αυτού. Έτσι ο σκότο και η ελεγχορή. Εν αυτοί διελέσσονται πάντα από τη θερία του Δημού. Σκύλουν οι ωριόμενοι που αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γνώση αυτή. Ανέβηκε ο ήλιο και συνήθισαν και οι σα μάδρα αυτών κοιτασίσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτή ω πέρασε. Ως ενεγαλύτητα έπεσε, Κύριε, επάνω εν σοφία επίη σας, επληρώθη η γης χρυσός του. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύπουρος, εκεί έρχεται ο νουκέστης αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία δεν χορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλεσα σε μέζιν αυτή. Πάντα όμως έπρεπε ο κόσμος, ήθουν την σοφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής, συλλέξουσι. Κυρίου δε ηθόμε. Κυρίου δε ηθόμε.
πίσω, γιατί σ' αποστρέψει αυτό, που το λέει ο Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος του Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος, ο Αλάγνωσμας. Σοφία Πρόσω, εις δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και εις δημοκριτώρων ψαγιές εκκλησίας αυτής, και υπέρ πάντων των προαναδοξαμένων πατέρων και αδελφών ειδών, των ετάδεν ψεμός κειμένων, oh, God.
και λαμπάδι φούρας ανέδραμε εις τον ουράνιον η φόρα ελθα Χριστό το αθάνατο νυμφίο συνειδωμένη. Πρέσβευε θεόμεθα επισκέψεως υπαρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των εγγενητών επιτρόπων συντροπητών, ευγαλών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής, ετηλέ και των επιτελούντων την Αγία Νεαρτή και πανηγύρι ταύτη και των προσφερόντων επισκέψεως υπαρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των εγγενητών επιτρόπων συντροπητών, ευγαλών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής, ετηλέ και των επιτελούντων την Αγία Νεαρτή και πανηγύρι ταύτη και των προσφερόντων τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και τον Άγιο Σεραφείμ Επίσκοπο Φαναρίου. Τα δύο πρώτα πρόσωπα και τα δύο ασκήθηκαν, εμαρτύρησαν, ο ένας με το μαρτύριο του αίματος, ο άλλος με το μαρτύριο του πνεύματος, κατά την πρώτη χιλιετία, τις πρώτους δηλαδή χριστιανικούς χρόνους, ο καθένας με δικό του τρόπο και με τη δική του ουσιαστική μαρτυρία. Ο τρίτος Άγιος, ο Επίσκοπος Σεραφείμ, εμαρτύρησε για αυτό την καλύτερη τελειομάρτυρα στην περίοδο της Ιπποκρατίας, στην περίοδο δηλαδή όπου
όλοι εμείς, οι αγαπητοί ψηλέλληνες, είμαστε κάτω από τον δικό των Τούρκων, Οθωμανών τότε καταρτητών. Του Εξεστικού Συμβουλίου, των αγαπητών αδελφών μας, μέσα από πολυέθινα και φημοφόρα καθήκοντά σας, του Αγίου Εκκληματέως, και δικώς τη δική μας οικογένεια, εδώ στον ιερό μας νόμα της Αγίας Βαρβάρας, όπου πραγματικά άνθρωποι φιλότιμοι, άνθρωποι με πολύ αγάπη, οι οποίοι αγκαλιάζουν κάθε κοινωνική δραστηριότητα, τα αγκαλιάζουν και κάθε εκκλησιαστική δραστηριότητα. Έπειτα λοιπόν, εσυγκόμεθα εκ μέσης καρδίας, ο Κύριος Άγιος Πατρεπία έχει την συνεργολή του σκόπους και τους μόχους της ζωής σας, να σας χαρίζει πλουσία την κατάφρον υγεία και πάνω αγαθό. Στευτοφιλέστατε, δεχτείτε από όλους εμάς ένα συμβολικό δώρο της αγάπης μας, έναν άρθρο τον οποίο τον έκαναν οι άνθρωποι εδώ με πολύ αγάπη, ο οποίος πραγματικά είναι ζημωμένος με τις αγωνίες, τα δάκρυα και τις καρές αυτών των ανθρώπων. Ευχόμεθα εις πολλά έτη. Τον Ευθυντοϊδιώτη και αγαπητέ μου αδελφέ, και επιτρέψτε μου με τη σειρά μου και εμένα να ευχαριστήσω το πρόσωπό σας, όπου σε εσάς βλέπω και αναγνωρίζω έναν φίλο συμπεριφύτερο και συνδιάζοντο εις την διακονία της Εκκλησίας, και να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για την θερμή υποδοχή που με επιφυλάξατε και για τα ειλικρινή σας συστήματα, και με τη σειρά μου και εγώ να δεηθώ στην Αγία μας, ο προστατεύτης των ημάς, όσοι και τους αγαπητούς συνεχμερίδους σας και το πλήρωμα αυτής της ενορίας, να σας στηρίζει και να συνδυναμώνει στο δύσκολο έργο σας για το λαό του Θεού. Ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος.
Θαυμαστός Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανατράτου και Παναμόμου, Αγίας Αρχιμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωβίου μου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκρανίου του Λάμπτου. Πολύ ωραία. Πάμε. Τι κάνεις από το
Είναι φύτευση.
καιρό εκείνο οικολούθη το Ιησού όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν και γίνει της ούσα εν ρίση αίματος έτη δώδεκα και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανήσασα τα παρέα αυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ερθούσα, ακούσασα περί του Ιησού. Ερθούσα εν το όχλο, όπισθεν ύψατο του ημαντίου αυτού. Έλεγε μάιν αυτή, ότι εάν άψουμε κάτω ημαντίον αυτού, σωθήσουμε. Και Θεός εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ιατέ από της μάστιγος. Και Θεός ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν επιστραφήσεν το όχλο έλεγε εις μου ύψατο τον ημαντίον. Και έλεγον αυτό οι μαθηταί αυτού, βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις εις μου ύψατο. Και περιεβλέπε το ειδήν την τούτο ποιήσασα. Ιδέ γίνει φοβηθεί και τρέμουσα. Ιδία ο γέγον εν επ' αυτήν, ήλθε και προσέβεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, θίγατε
βασιλέα των όλων υποδεξόμενη.
παρατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούπι υφέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, των ζωοποιών το εν του Πατρός εσχορευόμενο το συμπατρί και ηλός προσκυνούμενο και συντοξαζόμενο το λαλήσαν και άλλων προφητών εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώντος. Ομήν καθώς, ομήν καθώς, πρόσκουμε την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Κύριε, την ημέρα του Θεού, την ημέρα της προεξίας, θα κατακτήσω.
Πάτερ ημών ο ενοήτης της ουρανής, αγιαστήκω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήκω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίς σήμερα, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερών στην Ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των εκουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ και Δέσποντα, Τίμιε Γέροντα της Καθημάς Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Είναι μεγάλη τιμή για μας σήμερα να υποδοχόμεθα την εύσημο τάφτη μέρα της Αγίας Μεγαλομάτρεως Βαρβάρας, έναν σεμνό γέροντα, έναν ιακοστρόφο ψυχών και σωμάτων, ο οποίος επάξια πλοηγεί εις λιμένα σωτηρίας την Ιερά μας Μονή, τον πατέρα και αδελφό πατέρα μας, τον επίσκοπο τον Ανίστακτο, τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Θεοφυλάστο επίσκοπό μας. Ακούσαμε πολύ προσοχή, αλλά και προσεκτική διάθεση όλα αυτά τα οποία απορρέουν από την εμπειρία, από την εμπειρία του λευκασμένου γέροντα, από την εμπειρία του θεολόγου, ο οποίος όχι μόνο στα γραφόμενα, αλλά ιδίως στα πρατώμενα, παρουσιάζει και διδάσκει εν λόγεις και ενέργειες. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ορθοπραξία και ορθοδοξία όπως μας είπε ο γέροντάς μας. Μας ανέφερε πως πρέπει να είμαστε θεία λειτουργία. Και για ποιο λόγο γίνεται θεία λειτουργία. Αφού λοιπόν εμείς εδώ στην ορία αυτή προσφέρουμε στην αγάπη σας κάθε μέρα τη θεία λειτουργία. Κάθε μέρα έχουμε το Ιερόσταντα Λίτουργο, όπου οι ιερείς μας εδώ δέονται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και μνημονεύουν υπέρ ζώντονται και δευθυνεώτων. Εμείς να ευχηθούμε στον πολυσέβαστο γέροντα, στο γέροντά μας, πλούσια την ευλογία του Θεού, ώστε με τον τρόπο αυτόν, τον τρόπο των μυστικών, τον τρόπο των κρυπτών, τον τρόπο όπου βλέπουν οι άγγελοι και οι άγγελοι εν τη ημέρα εκείνη θα αποδώσουν εν τη ημέρα εκείνη τη φοβερά. Ευχόμεθα λοιπόν στον Άγιο Γέροντά μας να έχει πλουσία την υγεία και πάνω αγαθώς να μας διδάσκει και να μας οδηγεί εις οδούς σωτηρίας, εις πλάι του Θεοφιλέστατε. Επίσης, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ανακοινώσουμε από το βήμα τούτο ο τερόμενος ναός θα διοργανώσει μία προσκυνηματική εκδρομή στα Πανάγια Προσκυνήματα, στα Άγιο Ιεροσόλυμα, στο Άγιο Όρος Σταυρό και στο Άγιο Όρος Σινά. Σε μία δύσκολη εποχή που ζούμε όλοι μας, έχουμε ανάγκη από προσευχή, έχουμε ανάγκη από μετάνοια, έχουμε ανάγκη από τα προσκυνήματα Πανάγια για να παίρνουμε δύναμη να συνεχίζουμε τον αγώνα μας καθημερινά, ώστε με αυτά που μας είπε ο γεροντάς μας, με τις δαχές τις σοφές, πραγματικά να οδηγούμαστε κι εμείς στο σκοπό και στόχο που έχουμε θέσει. Και εν άλλως, παρά αυτό που τα παιδιά στο πιστεύω, είπαν τα παιδιά στο πιστεύω, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Η Αγία μας να ευλογεί και να σκεπάζει τις οικογένειές μας και τα σπίτια μας.
Κυρία,
Μαρία. Το φάμε. Έχω να κολλήσεις τις κάρτες. Μαρία. Χτυπήστε συνέχεια την καμπάνα του Παπαδερμάτου. Συνέχεια, να μην χάει η καμπάνα. Μαρκαλένα, των αιώνων.
Thank you.
κάνεις. Γιαννάκη, τράβηξε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Thank you.
πολύ ωραία. Επισκόπου ημών, Κυρίε, και πάση τη
εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και φιερωτών του ιερού ναού του και των παρακολουθούντων την ιερά λιτάνευση δάφνη, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέ. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυ και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε, Ευαγία Κύριον, δώσε την άστια του διαχάρηση, και η λανθρωπία πάντοτε ενήν και αΐ και στους αιώνας του. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση που δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ενήν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Χριστός ο ρεπιμός Θεός ημών, τες βρεσκείες Παναγράμμου και Παναμών Αγία Κρυφός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλύτερων Ακαίων, των Ασίων και Κρυμμόρων Πατέρων ημών, των Αγίων από τα Ευθέα Καθοστόλων Πέτρων και Πάμνων, αγάζεις με το ομάδιο εσύ την ύμνη επιτελούμε και πάντως των αυτούν, ελεήσει και σωστάζει, ως αγαθός και δυνάμωτος και θείος ο Θεός. Ευχαριστίες, Θεοφιλέστατε Πάτρε και Δέσποτα. Θα ήθελα να αναφέρω τους δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες που με τη χάρη του Θεού σήμερα ολοκληρώσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή της Αγίας μας, Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, της Πολιούχου, της πόλεως μας. Θα ήθελα εκ μέρους της καρδίας να ευχαριστήσω τη Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος, τον κύριο Διοικητή και τη Φιλαρμονική της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία κάθε χρόνο πιστεί εδώ εις το καθήκον, αποδίδει ύμνους και οδές, ώστε να εορτάσουμε με μεγαλοπρέπεια την σημερινή εορτή. Θερμές ευχαριστίες, Θεοφιλέστατε Πάτρε και Δέσποτα, προς εμάς, ως τίμιος εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κυρίου Ιερονύμου, ελαμπρύνατε, τιμητικός και αρχαιαντικός, την όμορφη και θεάρεστη μητάνευση της Αγίας Κυράς εικόνος. Θερμές ευχαριστίες προς τον κύριο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους εσάς που παρά το ψύχος της δυσκολής ημέρας ήρθαμε να εορτάσουμε και να συμπανηγυρίσουμε τη μεγάλη εορτή της Πολιούχου μας, της Αγίας Βαρβάρας, της Μεγαλομάρτυρος, που εδώ φυλάσσουμε το ιερό προσκύνημα στην κατακόβη του ιερού μας ναού και υπάρχει τη μία εικόνα που ευρέθηκε θαυματουργικώς το 1924. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε την ευλογία του Θεού, την προστασία της Παναγίας μας και της ευλογίας Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας της και ο Πολιούχου της πόλεως μας. Επίσης θερμές ευχαριστίες στην νεότητα της ενορίας μας, στα νέα μας παιδιά, τα κορίτσια που είχαν την ωραία σημαία την ελληνική και τη σημαία της Εκκλησίας μας
και να μας θυμίζουν την ιστορία του γένους μας και τις παραδόσεις. Τα νέα μας παιδιά του ιερού μας ναού, τα οποία ιεροπρεπώς παρίστανται ενώπιον της Ιεράς εικόνος και των παλικαριών μας, τα οποία εδώ περιστοιχίζουν την ευαίσθητη εικόνα του ναού μας. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να είμαστε και του χρόνου υγιείς, τους Αγίους Επιτρόπους, τους οποίους νυχθημερών εις την Εκκλησία να δρώνονται και τις κυρίες οι οποίες διακόνησαν κατά τρόπο θεάρεστο. Ευχόμεθα να είμαστε υγιείς και του χρόνου, να είμαστε γεροί, να είμαστε ευλογημένοι, ώστε πάλιν και πολλάκις να αποδίδουμε την τιμή και την προσκύνηση εις Αγίους Εκκλησίας μας όπως αρμόζει και όπως πρέπει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, η Αγία Βαρβάρα να σε ευλογεί και να σε αγιάζει. Το μεθετικό. Αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα θα μπει η εικόνα μέσα και ο Θεοφιλέστατος, το είμαστε εμείς, θα πούμε τα εγγόνια στην Παναγία, θα φροντίσουμε όλους μας με μύρο και οδοπέταλα και έτσι θα είναι ο επίλογος της σημερινής ερωτής. Όλοι λοιπόν μέσα και να ψάλλουμε όλοι μας τα εγγόνια στην Αγία μας Βαρβάρα. Καμπάνα. Amen.
Δεν έχει άλλα τέρματα.
έπαθλη η λειτουργία. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να είμαστε παρόντες, ψάρει όλος ο λαός μαζί, όλοι μαζί προσευχόμεθα και όλοι μαζί έτσι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 κάθε μέρα. Επίσης, ο ιερός μας ναός λοιπόν μια εκδρομή στα Πανάρχια που συγκούμε ένα στερεοσχόλημα και να γνωρίσουμε εκεί μεγάλη όρκο των Θεοφανίων. Και όσοι μπορεί να διαβέρεστε για να πάτε στο όρος ή να το δρέχει και πάει ή στα Πανάρχια προσκυνήμα του Ιεροσχολήμου, εδώ είναι ο ιερός μας ναός, θα καμονέσει τους δύσκολες ημέρες στους οποίες περνούμε, να έχετε κάθε καλή, κάθε ευλογία. Διευθόν του Αγίου Δεσπότημον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Είναι έξοδο και υπάρχει άρτος αποκλασίας, όσοι θέλετε, θα τα δώσουμε όλα σήμερα και στην αγάπη σας. Όσοι λοιπόν θέλετε να έχει την έξοδο, άρτος αποκλασία. Να είστε καλά.